Και νέος μαρτύρης απέκτησε το κολυμβητήριο Καλαμάτας με την όλη προσπάθεια να συνεχίζεται σε ό,τι έχει να κάνει με την αναβάθμιση των υποδομών του. Το κολυμβητήριο ήταν, αποτελούσε υποχρέωση για όλους εμάς από την πρώτη στιγμή και έτσι αλλάξαμε, βάλαμε το μηχάνημα αυτόματης χλωρίωσης, φτιάξαμε τις κερκίδες, τοποθετήσαμε τα καθίσματα, πήραμε τη σκούπα καθαρισμού, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Να ξέρετε, κάνει 25.000 σκούπα, δεν είναι κάτι ασήμαντο. Έχουμε τοποθετήσει βατήρες στην δυτική πλευρά. Τώρα τοποθετήσαμε και βατήρες στην ανατολική πλευρά. Αλλάζουμε τις διαδρομές και η κάθε διαδρομή έχει ένα σημαντικό κόστος. Και τις επόμενες μέρες θα παραλάβουμε και απειγνιδωτές, όπου θα τοποθετηθεί και εδώ ο απειγνιδωτής. Τέσσερις νέους απειγνιδωτές, ένας από αυτούς θα μπει και εδώ στο δημοτικό κολυμβητήριο. Για το κολυμβητήριο, σημαντική είναι και η παρέμβαση που αναμένεται να δρομολογηθεί και έχει να κάνει με την ενεργειακή του αναβάθμιση. Τελικά ανέλαβε εξωτερική εταιρεία και έκανε την αξιολόγηση του φακέλου. Ήρθανε παρατηρήσεις στο Δήμο Καλαμάτας πριν από 15 μέρες, απαντήσαμε και πλέον περιμένουμε απλά την τελική έγκριση για να δημοπρατήσει το συγκεκριμένο έργο. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε σύντομα να έχουμε την έγκριση, έχουμε τη μελέτη έτοιμη, μπορούμε να το δημοπρατήσουμε και συγχρόνως να φτιάξουμε και κάποια ζητήματα που υπάρχουν εδώ πέρα στο κολυμβητήριο της πόλης μας που αφορά την μόνωση, γιατί υπάρχουν σημαντικές διαρροές. Όπως τόνισε ο Θανάσης Βασιλόπουλος, η προσπάθεια είναι διαρκής. Προκειμένου οι αθλητικές υποδομές στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα να παρουσιάζουν μια καλύτερη εικόνα, ενώ στα επόμενα βήματα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του αθλητικού φορέα. Συνεχίζουμε εδώ τα έργα. Εκτός από τα αυτά που ανέφερε, έχουμε και δύο καινούργια τέρματα για το πόλο. Έχουμε γύρω-γύρω όλη την, εκτός από τα καθίσματα και τα λοιπά, και την κερκίδα, εδώ θα αλλάξουμε όλο το σύστημα με τα ξύλα και τα λοιπά. Η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων για το Δήμο Καλαμάτας για τη Δημοτική Αρχή αποτελούσε και αποτελεί προτεραιότητα.